Χαίρετε! Σήμερα βρισκόμαστε στην εξειδικευμένη κλινική μαλλιών Advanced Hair Clinics για να συνομιλήσουμε με τον Δ. Αναστάσιο Βεκρή, πλαστικό χειρουργό και επιστημονικό διευθυντή τη κλινική, αλλά και εξέχον μέλο πληθώρα επιστημονικών εταιριών μεταμόσχευση μαλλιών στην Ευρώπη και παγκοσμίω. Γεια σα, γιατρέ! Καλησπέρα σα. Σήμερα θα απαντήσουμε σε αρκετέ ερωτήσει τηλεθεατών που αφορούν την τριχόπτωση και τη μεταμόσχευση μαλλιών. Τέλεια. Αρχικά, θα ήθελα να μα πείτε ποια μέθοδο μεταμόσχευση μαλλιών είναι η καλύτερη, η FUE ή η strip μέθοδο. Θα απαντήσω όπω είχε πει ένα παλιό καθηγητή τη χειρουργική. Καλύτερη τεχνική και καλύτερη μέθοδο δεν υπάρχει. Καλύτερη είναι για αυτόν τον γιατρό, ο οποίο την κατέχει ει βάθο, μπορεί να την εκτελέσει σωστά και μπορεί να θεραπεύσει και τι τυχόν επιπλοκέ τη. Εμένα αν με ρωτάτε, επειδή είμαι από τους θειασότες και παγκοσμίω από τους πρώτους, τους πρωτοπόρους που ασχολήθηκαν με την FUE, αλλά και έχω και την τιμή να είμαι εκπαιδευτής πάνω από 40 γιατρών από όλο τον κόσμο στην τεχνική αυτή, για μένα η τεχνική αυτή είναι η FUE. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχω ε, πραγματοποιήσει το παρελθόν και την τεχνική στρίπ. Η τεχνική εμφύτευση μαλλιών FUE πράγματι δεν αφήνει ουλές και σημάδια όπως λέγεται. Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να διακρίνουμε λίγο του ευσεβεί πόθου ή το marketing από την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι όλε οι επεμβάσει αφήνουν κάποια σημάδια ή ίχνη. Έχει όμω τεράστια διαφορά η γραμμική ουλή και μόνιμη που παρατηρείται μετά από μια επέμβαση στρίπ, γιατί αφαιρείται μεγάλο τεμάχιο δέρματο και μπαίνουν αεράματα, από τα πολύ πολύ μικρά spots διαμέτρου μικρότερη του ενό χιλιοστού που αφήνει μια τεχνική FUE. Υπάρχουν επομένω μικρά σημάδια και στην FUE, mm -hmm. απλά είναι πολύ διαφορετικά και πολύ πιο κατανεμημένα στην δότρια περιοχή, στο κεφάλι μα, από ότι μια γραμμική ουλή. Mm -hmm. Επηρεάζεται το αποτέλεσμα ανάλογα με την τεχνική μεταμόσχευση μαλλιών που εφαρμόζεται. Αν ο γιατρό ή η ιατρική ομάδα που πραγματοποιεί την επέμβαση δεν γνωρίζει σωστά την τεχνική, δεν θα υπάρχει απόδοση. Είτε με την FUE είτε με τη STRIP. Η πραγματικότητα είναι λοιπόν ότι το αποτέλεσμα καθορίζεται εν πωλή από τη σωστή επιλογή ο ασθενού, σωστό θεραπευτικό πλάνο και κυρίω γνώση και εμπειρία τη ιατρική ομάδα. Mm -hmm. Ένα τηλεθεατή ρωτάει για το κόστο τη μεταμόσχευση μαλλιών και αν εξαρτάται και από την τεχνική που θα εφαρμοστεί. Κοιτάξτε να δείτε, ε, αυτό είναι πραγματικά κάτι το οποίο είναι υποσυζήτηση πάντα. Τι θα πει κόστο μια επέμβαση. Αυτό μπορούμε να το δούμε από δύο πλευρέ. Υπάρχει κόστο καταρχά υψηλό για μια επέμβαση η οποία χαρίζει την αυτοπεποίθηση και την εμφάνιση σε ένα νέο άνθρωπο που έχει χάσει τα μαλλιά του πρώιμα. Η απάντηση για μένα είναι όχι. Απ' την άλλη, είναι χαμηλό το κόστο μια δίθεν μεταμόσχευση από δίθεν κλινική μαλλιών που δίνει έμφαση στη χαμηλή τιμή από τη στιγμή που θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα ή θα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Αφύσικο εντελώ, με πολύ χαμηλή φύτρωση και ενδεχομένω και μεγάλα σημάδια στην δότερη περιοχή. Η απάντηση είναι ότι τότε η επέμβαση αυτή ήταν πανάκριβη. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε σοβαροί, θα πούμε ότι μεταμόσχευση μαλλιών με αποτέλεσμα, με σωστού ιατρικού όρου, είναι μια διαδικασία που κοστίζει. Αλλά από τη στιγμή που θα γίνει σωστά mm -hmm. και θα έχουμε το αποτέλεσμα που πρέπει, μόνιμο και που θα φτιάχνει την αυτοπεποίθηση και την εμφάνιση του ασθενού, τότε πραγματικά πρόκειται για μια επέμβαση που αξίζει τα λεφτά τη. Ένα νεαρό μα λέει ότι είναι 23 ετών και έχει ήδη ορατή αρέωση στα μαλλιά του. Είναι η κατάλληλη ηλικία για να προχωρήσει σε κάποια μεταμόσχευση μαλλιών ή να περιμένει καλύτερα. Είναι ένα θέμα που μα απασχολεί και εμά ω ειδικού και στα παγκόσμια συνέδρια, στα meeting που κάνουμε. Ορισμένοι είναι θειασότε του γεγονότο ότι πρέπει πρώτα να σταθεροποιηθεί αυτή η αρέωση και μετά να προβούμε σε μια επέμβαση με καθαρά ιατρικού όρου. Εγώ όμω, επειδή έχω μεγάλη εμπειρία και έχω δει δεκάδε χιλιάδε ανθρώπων όλα αυτά τα χρόνια, θα σα πω κάτι. Πρέπει πρωτίστω να δούμε αν τεχνικά είναι εφικτό και σα λέω ξεκάθαρα ναι, είναι εφικτό και από τα 23 και από νωρίτερα. Και από την άλλη, ποια είναι η ψυχολογία του ασθενού. Δηλαδή, ένα παιδί που έχει μια εμφανή αρέωση στα 23 και έχω δει παιδιά τέτοια, Έλενα, τα οποία έρχονται στην κλινική Φορώντα καπέλο και δεν το βγάζουν ούτε σε κλειστό χώρο, mm -hmm. τα οποία δεν έχουν κοινωνική ζωή, δεν έχουν ερωτική ζωή, δεν έχουν αυτοπεποίθηση καθόλου. Είμαι εγώ σε θέση ω επιστήμονο γιατρό για να του θεραπεύσω, ω θεραπευτή, να του πω: Έλα σε 10 χρόνια που θα είναι πιο σταθεροποιημένο το πρόβλημα. Mm -hmm. Η απάντηση λοιπόν, εκεί που δίνω πάντα στου ασθενεί μα mm -hmm. είναι η εξή. Τεχνικά είναι εφικτό να κάνουμε αυτό και αυτό, να βάλω δηλαδή ένα θεραπευτικό πλάνο, να συστήσω οπωσδήποτε συντηρητική αγωγή σε τόσο νεαρά άτομα, μακροχρόνια για αρκετά χρόνια και να πω. Εσύ αγαπητέ θα πάρεις την απόφαση αν θα κάνεις χειρουργείο ή όχι. Αν αυτό που βλέπεις τον καθρέφτη κάθε πρωί που ξυπνάς δεν σου αρέσει, τότε ήρθε η ώρα να έρθει στον ειδικό γιατρό να κάνεις τη μεταμόσχευσή σου. Πολύ σωστά. Σκέφτομαι να προχωρήσω σε μεταμόσχευση μαλλιών το καλοκαίρι. Ενδείκνεται αυτή η εποχή του χρόνου. Εσύ συγκεκριμένα ή κάποιο άλλο. <Ρι> Ένα τηλεδιατή. Εντάξει. <Α>, <Ρι> λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι δεν μα επηρεάζει η εποχή του έτου για τη μεταμόσχευση μαλλιών. Όλε οι εποχέ έχουν παρόμοια ανταπόκριση και δεν έχουμε ιδιαίτερα ζητήματα. Mm -hmm. Για το καλοκαίρι, ειδικά σε έναν άνθρωπο που ούτω ή άλλω θα έπρεπε να προσέχει έχοντα αρέωση ε, για την επίδραση τη ηλιακή ακτινοβολία, πάλι θα συστήναμε και μετά την επέμβαση το ίδιο πράγμα. Να προσέχουμε λίγο τον ήλιο. Mm -hmm. Από εκεί και πέρα όμω δεν έχουμε κάποια διαφορά. Υπάρχει περίπτωση να καταλήξω με αρέωση ή με σημάδια και ουλέ στη δότρια περιοχή μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών. Δυστυχώ είναι μία από τις, ε, να το πω έτσι, επιπλοκές μιας μεταμόσχευσης μαλλιών που δεν έγινε σωστά. Έχουμε λοιπόν παραδείγματα ασθενών που έρχονται για δεύτερη ή τρίτη φορά για να κάνουν μία επέμβαση, όπου έχουμε τέτοια θέματα ορατής ε, ουλής ή ορατών σημαδιών στη δότρια περιοχή, mm -hmm. κυρίως λόγω της τεχνικής της παλιότερης της ε, STRIP, ε, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν συμβαίνει και με την FUE. Η απάντηση λοιπόν στο ερώτημα είναι ότι είναι πιθανό αυτό, αν δεν γίνει σωστή εκμετάλλευση τη δότριας περιοχή. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε κι εμεί πολύ προσεκτικοί. Mm -hmm. Και βέβαια, είμαστε κι εμεί εδώ σε δεύτερη, σε τρίτη επέμβαση να κάνουμε τι. Όχι απλά να πάρουμε τα μαλλιά που χρειάζονται για να κάνουμε μια ε, αύξηση τη πυκνότητα στην περιοχή που χάνει μαλλιά, αλλά και για να αποκαταστήσουμε τυχόν σημάδια και ουλέ που έχουν μείνει από προηγούμενη επέμβαση. Μία πολύ συχνή ερώτηση είναι αν πονάει η μεταμόσχευση μαλιών. Είμα, λέει ένα τηλεθεατή ότι ισχύει ιδιαίτερα γι' αυτό. Τα παλικάρια δεν μπορεί να είναι γνωστό. Έτσι. Η μεταμόσχευση μαλλιών είναι μια διαδικασία που θα ονομαζόταν με τη σύγχρονη ορολογία ελάχιστα επεμβατική, minimally invasive. Γίνεται υποτοπική τοπική αναισθησία. Όταν λοιπόν η τοπική αναισθησία αυτή γίνεται σωστά, ναι. παρότι η μεταμόσχευση μαλλιών έχει μια σημαντική διάρκεια, πρακτικά δεν είναι επώδυνη. Έχει ελάχιστο πόνο κατά την εφαρμογή τη τοπική αναισθησία, ελάχιστο πόνο μετεγχειρητικά, ο οποίο αντιμετωπίζεται με απλά παυσίπονα. Μία πολύ καλά ανεκτή επέμβαση. Mm -hmm. Η επόμενη ερώτηση που μα έχει φέρει ένα τηλεθεατή λέει: Έχω δύο αποτελέσματα μεταμόσχευση που είναι εντελώ αφύσικα. Πώ μπορώ να είμαι σίγουρο ότι θα λάβω ένα αισθητικά άρτιο αποτέλεσμα, Είναι εκεί που θα πα και θα εμπιστευτεί να δει από τον γιατρό, από την ιατρική ομάδα, από την κλινική που σου λέει ότι είναι η καλύτερη. Γιατί κανένα δεν θα πει ότι είναι ούτε μέτριο ούτε χειρότερο, ούτε άπειρο. Όλοι θα πούνε ότι είναι πιο έμπειρη και mm -hmm. πιο καλή να δεις πραγματικά αποτελέσματα. Μπορεί να γίνει κάποια αντιπαραβολή με πραγματικό άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει. Μπορεί να σου δώσουν κάποιες συστάσεις. Έχουν δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματά τους σε συνέδρια ή σε φόρουμ διεθνή για να φανούν μπροστά σε ευρύ κοινό πραγματικά αποτελέσματα. Mm. Ή όλα είναι στη σφαίρα του φανταστικού και του Photoshop. Φυσικά. Η πραγματικότητα είναι λοιπόν ότι υπάρχουν και τα δύο πράγματα. Είμαστε περήφανοι για τη μεγάλη γκάμα Περιστατικών επιτυχημένων που έχουμε, που μπορούμε να δείξουμε σε κάθε ασθενή μα, ανάλογα και με το πρόβλημα που έχει. Και βέβαια, μία συμβουλή γενικότερη προ του φίλου μα που κάνουν τι ερωτήσει. Όταν βλέπουν αποτελέσματα σε φωτογραφίε στο ίντερνετ, ε, όπου μπορούν πάρα πολύ εύκολα να παραποιηθούν, οι οποίε είναι πολύ καλέ για να είναι αληθινέ, συνήθω δεν είναι αληθινέ. Και τέλο, τι ποσοστό επιτυχία έχει γενικά μια συνεδρία μεταμόσχευση μαλλιών. Δεν μπορώ να μιλήσω με γενικότερα στατιστικά δεδομένα. Θα πω ότι τα ποσοστά επιτυχία σήμερα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Για τη δική μα κλινική που έχουμε κάνει μετρήσει ανάλογε, τα ποσοστά αυτά ξεπερνούν το 95% των μεταμοσχευμένων τριχοθυλαγίων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατρέ για τρία τις όλε τι απαντήσει που μα δώσατε, αλλά φυσικά και για τη φιλοξενία στο χώρο σα. Εγώ σα ευχαριστώ, γιατί είχαμε την ευκαιρία, πιστεύω, με απλό και κατανοητό τρόπο, να ε, απαντήσουμε κάποια πραγματικά συχνά ερωτήματα των τηλεθεατών.